πήγαινε στη Σκάλα να παραλάβεις την... την μητριά μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αμέσως. Η πιο γκρινιάρα και η πιο σεξι και η πιο όμορφη μητριά από την εποχή της Χιονάτης, σου λέει. Μαρία Ιωαννίδου, παρακαλώ, στο επιτέλειο. Δεν την πάρω να το κάνω. Να το κορίτσι. Εντάξει. Οι εκπομπές και με βλέπεις και που η κυρία Χριστίνα Πολίτη. Γεια σας, Χριστίνακη, μου τα κάνεις καλά. Χαίρομαι. Τον κύριο Ραφαλίδη τον ξέρεις. Εγώ έχουμε ήδη σε κάνουμε και χορευτικό πίσω. Με κάνετε και χορευτικό. Κάνουμε χορευτικό, ναι. Ευτυχώς που έχουμε εκπομπές και βρισκόμαστε. Βρε, να έχουμε να τα πούμε καιρό, είναι αλήθεια αυτό. Τι να κάνουμε, αφού δουλεύεις και εσύ δουλεύω κι εγώ. Στη χώρα μας, σου ζητώ δημόσια συγγνώμη, είναι μπροστά τις κάμερες. Λεφτά δεν βγάζουμε, αλλά πότε δουλεύουμε. Α, είναι και αυτό. Κάτσε, θα τα πούμε όλα. Γιατί μου χάνεστε, έτσι είπαμε. Α, με το κάτι τις της. Πάντα. Πάντα. Θα το πάρω πίσω μετά. Όχι, όχι. Πήγε τις κάμερες. Μην τα ανοίξεις. Δεν τα ανοίγω ακόμα. Καθίστε. Καθίστε, παρακαλώ. Καθίστε, παρακαλώ, να πούμε τα νέα μας, τα παλιά μας, τα καινούργια μας, τα όλα μας. Έχουμε κάποια ιστορία μαζί. Είσαι στις ομορφιές όμως, πρέπει είμαι, να πω. Είμαι. Δηλαδή, παρά τις, τις οικονομικές και τις ταλαιπωρίες και τις ψυχολογικές που ακολουθούν πάντα τις οικονομικές, είσαι φτου-φτου, είσαι πολύ όμορφη. Εδώ είναι καλά. Όπως, αν θες και μαξιλαράκι, έχει πίσω. Ό,τι θέλεις, βολέψεις. Πώς είναι καλύτερα, να φαίνονται τα τεράστια πόδια μου, πώς γίνεται. Τα πόδια... Δεν κρύβονται αυτά με τίποτα. Δεν κρύβονται. Αυτά τα πόδια έχουν γράψει ιστορία, είναι γεγονός αυτό. Βρε, Ναταλία μου. Δηλαδή, να το πούμε δημόσια, αγαπιόμαστε βασικά. Νομίζω αγαπιόμαστε. Χιούμορ έχουμε. Τώρα, οι άλλοι δεν έχουνε. Λένε διάφορα. Αλλά ότι σε έχω επιθυμήσει τρελά, η αλήθεια είναι, σε έχω επιθυμήσει, κορίτσι μου. Θέλω να σε βλέπω, γιατί τώρα πια μεγαλώνω κιόλας και δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Έλα, σταμάτα. Ήδρε, παιδιά, σας παρακαλώ. Ναι, και τώρα που μου κάνουν διάφορα, Ναταλία μου. Τι σου κάνουν. Μου κάνουν διάφορα. Δεν περνάω καλά, δεν ζω καλά. Πάει η ποιότητα της ζωής μου, πάει η Ναταλία, σου έχω πει μερικά από το, στο τηλέφωνο. Αλλά βασικά, παιδιά που είστε νεότεροι, μην πιστεύετε στις φιλίες, στις αξίες της φιλίας κτλ. Όλα αυτά που έπαθα και χάλασε, να, το μεταξωτό της ζωής μου, γιατί εμένα έτσι μ' άρεσε να ζω, φίλοι μου το έκανε. Δηλαδή, έχει σχέση με τη σχολή, που είχα μια σχολή στην Κλειφάδα, έχει σχέση με την ευπιστία μου, έχει σχέση με ανθρώπους, ας πούμε, που μπαίνουν στη ζωή σου για να σε καταστρέψουν. Ναι, υπάρχουν αυτοί. Υπάρχουν. Και αυτή τη στιγμή πούλησε το σπίτι στο μάτι. Για μια σχολή χορού. Δεν πήρα ούτε τζιπ, ούτε κούρσες, ούτε πυργούς, ούτε τέτοια. Κατάλαβες. Τουλάχιστον αποπληρώσατε τα. Εν μέρη. Υπάρχει ακόμα. Ο εφιάλτης υπάρχει ακόμα. Τον βιώνω. Και, Ναταλία μου, και παιδιά μου, ξέρετε τι έπαθα. Ναταλάκι μου, δεν ήθελα να σου το πω. Γιατί να μην σε φορτώνω και με τα δικά μου. Απλώς θα το άκουσες, γιατί εγώ μ' αρέσει να τα μοιράζομαι. Είμαι σε δύο δουλειές. Στο θέατρο Χατζηχρίστου και σε αυτή που θα πούμε μετά. Ναι. Και πουλάω το σπίτι, το οποίο είναι ο μπαμπάς μας μέσα, Ναταλία μου. Ο το μου σπίτι το αυτό στο μάτι έχω και εγώ πεπάει καλοκαίρια πολλά. Ήταν το εξοχικό σας, λέει. Ναι, ναι, ναι. Ήταν το εξοχικό του μπαμπά και της Μαρίας, ας πούμε. Αλλά ξέρεις, και εγώ πολλά καλοκαίρια. Το οποίο είχα κάνει και διαθήκη και το είχα αφήσει βέβαια στην Ναταλία. Πάει και αυτό. Πάει τώρα. Λοιπόν, και έπαθα μεγάλη λαχτάρα. Γιατί εκεί πέρα ο Φρέντι είχε γράψει Τερέζα, είχε γράψει τη γυναίκα από Βελού. Είχε γράψει πολλά, Ναταλία μου. 20 χρόνια τουλάχιστον νομίζω. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Όχι, τόσο πρέπει να είναι παραπάνω. Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει. Είδες με τους αριθμούς, ακόμα δεν τα πάω καλά. Δεν πειράζει. Τα νούμερα. Λοιπόν. Και το έδωσα γιατί αυτή η κυρία χρωστούσε και εφορίες και οίκα και πράγματα και διάφορα. Όλα αυτά. Αναρωτιέσαι γιατί. Το ξέρεις το όλο σενάριο. Ήταν πολύ στενή σου φίλη και συνεργάτη αυτή η γυναίκα, έτσι. Στη σχολή χορού που είχε στη Γλυφάδα. Ναι. Πολλά χρόνια. Και άλλη φίλη. Πώς έμπλεξε αυτή η γυναίκα οικονομικά, αυτό μπλέξανε, δεν κατάλαβα. Με μπλέξανε, γιατί υπέγραψα ένα συμβόλαιο. Ναι. Σε γνωστό μου δικηγόρο, και αυτός γνωστός ήταν. Όπου εγώ έδωσα τη σχολή στην κυρία και κράτησα την υψηλή εποπτεία. Μάλιστα. Γιατί για μένα οι σχολές και όλο αυτό, ό,τι έχει σχέση τέχνη με την τέχνη, είναι υψηλή τέχνη και είναι, ας πούμε, ένα πράγμα ιερό. Ωραία.
Τη δίνω λοιπόν τη σχολή, αλλά κρατάω την υψηλή εποπτεία. Αυτό εξήγησα στον δικηγόρο. Ναι. Αχ, η Ναταλία, κλαίω συνέχεια, δεν μπορώ, τα μάτια μου έχουν πάθει. Και με βάζει διαχειρίστρια. Δεν ξέρεις, λες μου, αλλά δεν ξέρεις τι είναι το διαχειρίστρια. Όλες πολύ κακό πράγμα. Και ομόρυφη εταιρεία. Πολύ κακό πράγμα. Αφήνει απείρωτα τα πάντα, εφορίες, οίκα, αυτό, μέχρι αυτοκίνητα που νίκιαζε για λογαριασμό τους. Τα άφησε πάνω μου. Πιστολιά που είναι. Πληρώνω, 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 δίνω και το σπίτι. Ένα σπίτι καρδιάς, όπως είπε και ο Ερντογάν. Θυμήθηκα από το ένα στο άλλο. Θυμήθηκα τον Ερντογάν τώρα. Όπω. Το φάσμα δεν πειράζει. Ναι. Πράγματα, ήλιο. Φασισμό στη ζωή μου, να. Αυτό θα πει. Και επειδή υπογράψατε, δηλαδή δίκιο δεν βρίσκεται. Όχι, παιδιά, νομικά είμαι ένοχη. Είστε ένοχη. Είμαι ένοχη. Εσύ όταν. Προσπαθώ να καταλάβω το και εγώ μαζί με εσάς. Όταν ανέλαβες όλες αυτές τις υποχρεώσεις και έγινες διαχειρίστρια αυτού του πράγματος. Δεν το σύλληξα. Δεν συμβουλεύτηκες έναν άνθρωπο πριν τα κάνεις. Όχι, γιατί ο άνθρωπος που μου το έκανε ήταν συγγενής μου. Που μου έκανε το συμβόλαιο. Οπότε είχε εμπιστοσύνη. Υπέγραψε με κλειστά μάτια. Με κλειστά μάτια, όπως λες. Πω. Και επί χρόνια με κλειστά μάτια ήμουνα και απέναντι σε αυτούς που μου κάνανε όλη αυτή τη ζημιά. Οπότε ζω πάρα πολύ άσχημα. Και ευτυχώς που υπάρχει η τέχνη και το απαλύνει όλο αυτό. Βέβαια, Ναταλάκη μου, δεν στο είπα και πάλι στο λέω ότι δεν θέλω να σε φορτώνω με τα δικά μου, ότι αρρώστησα. Ήμουν σε αυτές τις δύο δουλειές, στο θέατρο Χατζηχρίστου και στο θέατρο Ελιζέ που θα είμαι τώρα, εν τέλει. Και τις παράτησα τις δουλειές, έμεινα σαν φυτό και έβλεπα απέναντι, δεν είχα καμία αίσθηση του τι συμβαίνει. Ψυχολογικά. Πανικό. Ναι. Πανικό. Γιατί όποτε χτυπούσε το κουδούνι, πεταγόμουν. Έπαθα πανικό. Δηλαδή, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι δεν υπάρχει ισορροπία στον κόσμο. Λέω εγώ, ένα τόσο καλό παιδί με την τσίχλα μου. Πού είναι η τσίχλα μου, φέρτε την τσίχλα μου. να πάθω όλο αυτό, ας πούμε, αφού τους βοήθησα. Αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε. Να ρωτήσω γιατί? Κάτι. Εκτός από την τέχνη που σας κρατάει και σας δίνει ελπίδα κτλ., υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που σας πλήγωσαν. Υπάρχουν άνθρωποι που υπάρχουν στη ζωή σας τώρα και σας βοηθούν με τον τρόπο που σας συμπαραστέκονται. Δηλαδή, έχετε να πείτε ένα ευχαριστώ για τη χρονιά που πέρασε σε κάποιους ανθρώπους. Στη μαμά μου, στο Φρέντι μου, που δεν έχει σημασία που δεν είναι εδώ. Εσύ ξέρεις, Ναταλία, ότι ο Φρέντι είναι εδώ. Σε κάποιους φίλους και στο Δημήτρη, το σύντροφό μου. Άρα, τουλάχιστον δεν το περνάτε μόνοι σας αυτό το πράγμα, έτσι? Όχι, είναι ο Δημήτρης. Είναι πολύ μα βασικό. Αυτό τι έλεγα. Πώς? Δεν τις φαίνεται πάντως η ταλαιπωρία αυτή. Αλήθεια, όχι, παιδιά. Εγώ στο είπα μόλις. Και έλεγα πάνω στα κορίτσια να μου κάνουν καμιά γρήγορη τραβηχτική και τέτοια. Όχι, πραγματικά. Και μου λένε, όχι, εντάξει, κρατιέστε προς το παρόν. Ακόμη. Ακόμη. Μαμά μου έχει γενέθλια σήμερα και γίνεται 78 και είναι μια κουκλάρα. Ορίστε, να τη χαίρεσαι. Και κάνει και διαφημιστικά ακόμα. Έλα, σοβαρό. Μα τι λέτε τώρα. Πόσο είναι? 78. Έχουμε και, εντάξει. 100 εντάξει. Έγινε ο Κιρκ Ντάγκλας, τώρα διάβαζα. Έλα, πάμε για τα 50 χρόνια. Ναι. Τα επόμενα. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν, ναι. Επειδή στο είπα και... Ναι. Έλα, βρε, τα άμαθα για σένα, έκανες lifting. Εγώ? Ναι. Πότε? Τα άμαθα. Έκανα. Έκανες lifting, έκανες τραβηχτική. Μου το είπε η φίλη μου η Κλέρη. Ποια είναι η Κλέρη? Όχι. Τα άμαθα. Η φίλη μας η Κλέρη, βέβαια. Ποια είναι η Κλέρη? Τα χάσα τώρα λίγο. Ποια είναι η Κλέρη? Και ο άντρας σου, ο πρώην άντρας που έγινε δότης, που πήρε κομμάτι από το κολομέρι του και το έβαλε στο δέρμα σου για να το τσιτώσουν. Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό έχει γίνει. Δεν το έκανε. Στη ζώνη του Λυκόφωτος. Δεν το έκανε αυτό. Πάντως εγώ που τη ζω. Δεν το έκανε αυτό. Είμαι στη ζώνη του Λυκόφωτος. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θα γίνει ο Βερεντίνος κάποια στιγμή και θα μου πει μπαμ. Έγινε δότης. Και πήρε ένα κομμάτι, λέει, από το αριστερό κολομέρι και το έβαλε στη μούρη σου για να την τσιτώσουν. Αλήθεια είναι? Όχι. Δεν απαντάσαι. Άντε, βρε Ναταλία. Δεν είναι αλήθεια και εσύ, μια γωνία μεγάλη. Άκουε. Από το κολομέρι στη μούρη, γι' αυτό όταν είδα την Κλέρη μου είπε ότι είσαι σαν κόλο. Ποια είναι η Κλέρη? Ποια είναι η Κλέρη, ποια. Θα πει τώρα. Τι γίνεται, εγώ το αυτά είναι από το έργο που μας λες. Σκιάχτηκε. Όχι, ένιωσα μία ότι ξαφνικά μεταφέρθηκα σε ένα παράλληλο σύμπαν και θα ξυπνήσω κάποια στιγμή να πούνε 6 ώρα σήκω να πας για εκπομπή. Είναι από το έργο μας αυτό. Το έκανε στο κομμωτήριο.
σε μια φίλη. Και λέει, όχι, δεν έκανα, λέει, lifting. Κάτι με το στήθος έκανα. Και όλο το κομμωτήριο έμαθε ότι κάνει κάτι με το στήθος, γιατί η γυναίκα δεν είχε κάνει. Διάφορα τρελά. Για πες για το, και τι έργο είναι αυτό που, ποιος τα λέει αυτά σε ποιον στην παράσταση, τα λες εσύ κάνεις την πρωταγωνίστρια, εγώ. Η πρωταγωνίστρια μάλλον τι χαρακτήρας είναι και τα λέει λοιπόν, αυτά. Είναι μια κυρία των βορείων προαστίων, η οποία συμβολικά είναι αυτή, όμως είναι η δύναμη. Είναι αυτή η αόρατη δύναμη που καταπιέζουν τους ταπεινούς, τους φτωχούς, τους λαούς, τους ανθρώπους. Είναι σάτυρα το έργο του ναι. Λεωνίδα Τσίπη. Μια πολύ σκληρή σάτυρα που αυτή είναι μέσα στο σπίτι τη συνέχεια με ένα κομπιούτερ. Α, έχετε σκηνές. Ναι, α, τι βέβαια. Ωραία. Ναι, είναι από πρόβα. Mm-hmm. Είναι από πρόβα αυτό. Αυτή είναι η κυρία. Μάλιστα. Μάλιστα. Με το Λεοπάρτης. Ναι. Τηλεμάρκετινγκ λέγεται την παράσταση. Όχι. Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Από κάτω τηλεμάρκετινγκ. Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Για να μην τρομάξει και πολύ ο κόσμος, γιατί ναι. Κοντά είμαστε στον τρίτο. Αλλά είναι πολύ αληθινό, πολύ σημερινό. Ο Λεωνίδας ο Τσίπης πρέπει να τον ευχαριστήσω, δηλαδή βαθιά μέσα από την καρδιά μου, που και με περίμενε και η εκδόσεις Όστρια που είναι παραγωγή, που με περιμένανε, γιατί ήμουν, σου είπα, άρρωστη και είχαν ξεκινήσει πρόβες και πηγαίναμε για παράσταση. Για πρεμιέρα. Και η Ναταλία μου. Θα πάμε την άλλη Δευτέρα εν τέλει στο θέατρο Ελιζέ. Μάλιστα. Ναι. Με Δευτέρα το είναι η Παντελίδου, ο Χρήστος Μαραθιάς, μουσική Παντελίδης. Πώς το λένε. Ναι. Τα έχετε εκεί πέρα από ό,τι βλέπω. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ χαίρομαι που το έχετε. Είστε πάντα στο θέατρο. Είστε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, έχετε όντως. Συνεχή παρουσία. Δεν μου έχει. Κάνει κάτι εντύπωση και ήθελα πάντα να το ρωτήσω. Ναι. Γκουγκλάροντας το όνομά σας. Παρότι έχετε μια πορεία σε πάρα πολλά πράγματα, σε κινηματογράφο, σε θέατρο κτλ. Μου βγαίνουν κάτι φωτογραφίες παλιές, οι οποίες είναι και λίγο πιο είχατε κάνει κάποιες λίγο πιο αποκαλυπτικές φωτογραφίσεις, λίγο πιο σεξι κτλ. Έκανα Playboy. Αυτό το έχετε μετανιώσει ποτέ? Όχι, όχι, γιατί. Καθόλου. Όχι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν το μετάνιωσα. Το είδα πολύ φιλοσοφημένα. Λέω, όταν γεράσω, όταν μεγαλώσω, να δω τι ήμουνα και να μην στεναχωριέμαι. Τώρα πάτε πέρασα, μακριά όμως. Ότι πέρασα, ας πούμε, σαν πολύ ωραίο κορίτσι. Τώρα θα το έκανες. Όχι. Γιατί? Όχι. Γιατί έχουν αλλάξει τα γούστα μου, έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μου, έχει αλλάξει ο τρόπος έκφρασής μου. Δεν υπάρχει λόγος, δεν είμαι και τόσο πια. Όχι, είσαι. Δεν κρατιέμαι, ας πούμε. Όχι. Καλά, παιδιά, μιλάμε τώρα είσαι για 20 χρόνια πίσω και. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. 20 χρόνια πριν, τώρα είσαι σε μια. Μπορεί να μην είσαι πια 30 χρονών, αλλά πάντως είσαι σε μια εξαιρετική κατάσταση. Ναι, δεν υπάρχει λόγος, το έκανα αυτό. Το έκανες, δεν αλλάζει, αλλά δεν μετανιώνει. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι, γιατί να μετανιώσει. Όχι, δεν μετάνιωσα. Μάλιστα, είμαι στο το Φρέντι, η Ναταλία μου, και μου λέει ο μπαμπάς σου, εγώ δεν υπογράφω τέτοιο πράγμα, αλλά εφόσον. Το γερμανικό στυλ. Το... Αλλά τις μη καταπίεσεις, δεν ήθελε ποτέ να καταπιέσει. Αλλά αφού σου κάνει κέφι παπάκι, κάντο, θα το χαρώ κι εγώ, αλλά δεν στο υπογράφω. Για ποιο πράγμα να υπογράψει, δεν κατάλαβα. Για το Playboy. Να βάλει την κατάθεση του. Έπρεπε να υπογράψει. Να, μου γράψει ένα κομμάτι, ίσως. Να στο πω πιο καθαρά. Α, ήθελες να γράψει ένα κείμενο για την... Εγώ ήθελα να γράψει ένα κείμενο, ναι. Ναι. Να μιλάω λίγο αγγλικά, ε. Όχι, όχι, καταλαβαίνω απλά, ναι. Και, αλλά εκείνος είπε, εγώ δεν γράφω τίποτα. Εγώ δεν, ναι. Εγώ δεν. Αλλά δεν καταπίεσαι. Δεν μετάνιωσα. Για άλλα πράγματα έχω μετανιώσει, να σου πω. Για πολλά. Είμαι πολύ λάθος γυναίκα. Πολύ λάθος. Τι σημαίνει είμαι πολύ λάθος γυναίκα? Έκανα τρομερά λάθη, χοντρά. Όπως? Δεν έκανα παιδί. Που το ήθελα. Αυτό δεν είναι δικό σου λάθος. Δικό μου, δικό μου, δικό μου. Εντάξει, αυτό θέλω το προκάλεσες. Καταλαβαίνω τι λες, γιατί θέλω να πω ότι προκάλεσες την τύχη σου. Στην πορεία μου, στην καριέρα μου, δεν επέμεινα σε κάποια πράγματα σοβαρά, ούτως ώστε να με πάρουν πιο γρήγορα στα σοβαρά και να κάνω αντίστοιχους ρόλους ρεπερτορίου και ρόλους που εγώ αγαπώ. Και ήμουν συνέχεια με μια τσίχλα, ένα ροζ αυτό, δεν ξέρω τι, έλα ρε παιδιά, έλεος. Να που έγινε. Και να βγαίνω τώρα, ας πούμε, ακόμα, να έχω παίξει ντούλες του Ζενέ, να έχω παίξει Παναγία των Παρισίων, να έχω παίξει τόσα πράγματα. Ξεκίνησα από 6 ετών με Λαμπέτη Χόρν, ξεκίνησα έτσι με ελληνικό χορόδραμα. Και τόσα χλέψαμε το πράγμα. Και έμεινε πολύ όλο αυτό. Όλο αυτό, ας πούμε, ο τίτλος έμεινε πολύ της ναι. Χαζοχαρούμενης εξανθιάς. Μέχρι τώρα και τσαντίζομαι, μου λένε, ας πούμε, που είναι η τσίχλα. Έλεος που είναι η τσίχλα. Mm. Οπότε αυτό. Τώρα, για τη σχολή που λες, έχω σχολή χορού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ναι.
Ναι, έχω παιδιά. Έχεις μια σχολή χορού και μάλιστα θα τη χρειαστούμε αυτή τη σχολή χορού. Αλήθεια. Σύντομα θα σου πω πού. Ω, μακάρι, θα χρειαστούμε τις μπαλαρινούλες σου, θα σου το πω μετά την εκπομπή αυτό. Ναταλία. Έχεις μια σχολή χορού και βγαίνουν και πολύ ωραία μπαλαρινάκια από εκεί πέρα. Έχεις το θέατρό σου που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα. Ναι. Έχεις την υγεία σου για την οποία πολέμησες πολύ γενναία. Δεν την έχω ακόμη και εντελώς. Ναι, αλλά έδωσες μια πολύ σκληρή μάχη. Ναι. Την κέρδισες. Με τον καρκίνο. Ναι, λέω για τον καρκίνο. Τον καρκίνο, ναι. Την κέρδισες, ήσουν πολεμίστρια και εγώ θέλω αυτό να κρατάς. Και βεβαίως είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που μου αρέσει να δίνω συμβουλές στους άλλους. Θεωρώ ότι οι συμβουλές είναι ένα πράγμα που δεν είναι χρήσιμο. Δηλαδή πιστεύω ότι απλά εγώ επειδή σε αγαπάω και έχω περάσει χρόνια μαζί σου. Βεβαίως. Πολλά ναι. Από παιδάκι. Βεβαίως. Αυτό που θα σου έλεγα είναι ότι επειδή είσαι ένας καλόψυχος άνθρωπος, πραγματικά καλόκαρδος, θα ήθελα να σε δω την καινούργια χρονιά να αφοσιωθείς σε αυτό που αγαπάς πολύ, που είναι η δουλειά σου και το θέατρο, και να μην υπερεκτίθεσαι πάρα πολύ σε πράγματα όπως είναι οι συνεντεύξεις ανθρώπων που δεν είναι τόσο... Πείτε μας για την Αταλία, Ναι, που δεν είναι τόσο καλή η πρόθεσή τους πάντα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι σε πλησιάζουν 10 δημοσιογράφοι. Οι 5 θα έχουν καλή πρόθεση να μιλήσουν για τη Μαρία και για τη δουλειά της. Οι άλλοι 5 δεν έχουν καλή πρόθεση. Εσύ είσαι καλή με όλους. Μην το κάνεις. Αυτό σου λέω. Εγώ το λέω από αγάπη για σένα. Ναι. Και το ξέρεις. Πρέπει να αποφύγω λίγο τις κάμερες και ειδικά τα κιού σε κάποιες. Απόφυγε γενικώς. Ναι. Γενικώς και δώσε την ψυχή σου στο Δημήτρη, στον εαυτό σου και στο θέατρο. Και στο θέατρο. Και στη σχολή. Έχω δώσει κομμάτι της ζωής μου στο θέατρο. Το ξέρω. Της προσωπικής μου ζωής. Μου λέγανε διακοπές και έλεγα τι θα πει αυτό. Μα το ξέρω. Τώρα βλέπω τα παιδάκια μου που πια εντάξει δεν μπορώ να χορέψω όπως χόρευα και τα βλέπω να πετάνε, να αιωρούνται στον αέρα. Και τρελαίνομαι και λέω: Δες Μαρία, τι έκανες. Δες τι έφτιαξες. Αγγελάκια, αγγελούδια. Έμα, γι' αυτό. Βγαίνουν. Γι' αυτό. Ας πούμε από τη σχολή. Γι' αυτό. Είναι πολύ ωραία. Εγώ σου έφερα ένα δωράκι. Το δωράκι μου. Κάθε φορά, το αν με καλέσει. Ναταλία, αν με καλέσει και μεθαύριο, θα σου φέρω κι άλλο δωράκι. Ανοίγω το δώρο μου και. Πριν, έτσι θα είναι το. Μα. Σου φέρε. Α, γελάκια. Όχι. Γελάκια. Μακάρι να είχα τους βαθμούς μοιοπίας που είχε ο μπαμπάς μου, παιδιά, για να τα φορέσω επί τόπου. Τι υπέροχο. Είναι τα γυαλιά του Φρέντ Γερμανού, έτσι. Ναταλία μου. Μακάρι, ειλικρινά, πατερούλης μου αγαπημένος, ο οποίος είχε, έλεγε, αυτοσαρκαζόμενος τότε, έχω, λέει, 9 βαθμούς από το ένα μάτι και 9 από το άλλο, το επόμενο βήμα είναι η τύφλωση ολική. Πόσο σε ευχαριστώ τόσο πολύ, Ναταλία, είναι δικά σου, σου ανήκουν. Δηλαδή, εννοώ, σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Θα δίνω με κόπο γιατί λιγοστέψανε και λιγοστεύουν. Αλλά κοίτα, Ναταλία, δικά σου είναι πια. Εγώ μεγαλώνω και θέλω να τα έχεις εσύ. Μια που δεν μπόρεσα να σου κρατήσω το σπίτι, γιατί το έχω στη διαθήκη και έφυγε πια από μένα, το είχα αφήσει σε σένα, τουλάχιστον να έχεις του Φρέντι τα πράγματα. Εσύ να είσαι αρκετά, καλά. Ολόκληρη βιβλιοθήκη. Εσύ να είσαι καλά. Τα σπίτια. Τα σπίτια. Εντάξει, απλώς δεν ξέρεις ποτέ. Και... Τα σπίτια όχι. Είναι πέτρες και τούβλα. Οι άνθρωποι να είναι καλά. Είναι εσύ και ανάσες. Είναι και... Εντάξει, είναι και ανάσες. Αλλά την ακριβή μου σοφία εκεί έγραψε. Έλα να σε φιλήσω και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Το ξέρεις ότι σε αγαπώ. Ακόμα και όταν δεν βρισκόμαστε όσο συχνά θέλεις, το ξέρεις ότι είσαι. Ναι. Είσαι κομμάτι της οικογένειας. Όταν μου μιλάς τα ξεχνάω όλα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, τα ξεχνάω το χειροκρότημά σας, αγόρια μου. Είστε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Εγώ. Πάω